Πάμε στο Λονδίνο, στη ΜΕΤΑ τσικρικά. Η Βρετανία είναι η χώρα που έχει αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο πρόβλημα από τις πρώτες μέρες ΜΕΤΑ και από ό,τι είδαμε εκτός από τις συσκέψεις στο ανώτατο επίπεδο με τον Πρωθυπουργό Μπράουν, μπαίνει και το ναυτικό στην υπηρεσία των επιβατών με πολεμικά πλοία. Τι νέα έχουμε, τι νεότερα έχουμε μάλλον? Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Επιτροπής για την Αντιμετώπιση των Κρίσεων, ο Γκόρντον Μπράουν ανακοίνωσε ότι 3 πλοία του Βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού θα βοηθήσουν τη μεταφορά των επιβατών που έχουν αποκλειστεί σε όλο τον κόσμο. Και μιλάμε για 150.000 άτομα. Αυτό που θα γίνει είναι να μεταφερθούν αεροπορικώς οι επιβάτες στην Ισπανία και από εκεί να έρθουν στην Βρετανία με τα πολεμικά πλοία. Είναι η πέμπτη μέρα της κρίσης που επηρεάζει την Βρετανία τα πλήστα. Το αεροδρόμιο του Χίθροου, ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, το πρώτο σε κίνηση και αριθμό πτήσεων, παραμένει νεκρό. Και η βρετανική αεροπορική εταιρεία, η British Airways, να σου πω χαρακτηριστικά, χάνει 1 εκατομμύριο λίρες την ώρα. Αλλά η Βρετανία, Αντώνη, είναι σημαντική και για μια άλλη άποψη. Η μετεωρολογική υπηρεσία εδώ στη Βρετανία είναι εκείνη που καταμετρά την πυκνότητα της τέφρας και δίνει αναφορά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και αυτό που λένε ότι η πυκνότητα είναι απαγορευτική ακόμη βάσει των διεθνών κανόνων που ορίζει ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας. Η πυκνότητα της στάχτης, έτσι. Ακριβώς, η πυκνότητα της στάχτης. Η μετεωρολογική υπηρεσία λοιπόν προβλέπει ακόμη ότι τα σύννεφα της τέφρας δεν φαίνεται να μετακινούνται για τις επόμενες ημέρες. Είχαμε και μια δοκιμαστική πτήση αεροσκάφους και εδώ, το οποίο μετά από την πτήση δεν εμφάνισε πρόβλημα στις μηχανές του. Και αυτό εντείνει τη συζήτηση, Αντώνη, για το κατά πόσο είναι ασφαλής η πτήση παρά την ύπαρξη της τέφρας. Και αυτό θα κριθεί από συζητήσεις που θα γίνουν με τους κατασκευαστές των μηχανών, των αεροσκαφών. Αλλά και να αλλάξουν τα μέτρα και οι διεθνείς κανονισμοί δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Αυτό είναι. Οι εταιρείες πιέζουν να γίνουν ελαστικότεροι οι όροι απαγόρευση των πτήσεων. Οι εταιρείες υποστηρίζουν ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει και τα υλικά αντέχουν περισσότερο. Αλλά ο Διεθνής Οργανισμός IATA επιμένει και λέει ότι για να αλλάξουν αυτοί οι κανονισμοί πρέπει να υπάρξουν δοκιμές και δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε στο πόδι. Και δεν είναι θέμα ημερών σίγουρα.